Πάμε η στον Αντώνη Νικοπολίδη. Πάμε στον Αντώνη Νικοπολίδη, στον θρύλο, ζωντανό θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει κρεμάσει η παπούτσια, Αντώνη, εδώ και λίγο καιρό. Συνεχίζει όμως στα γήπεδα. Λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο τώρα τη ΕΡΤ σε καλέσαμε να μας πεις μια δική σου κουβέντα για αυτά όλα που γίνονται τις τελευταίες ώρες. Καταρχήν να πω ότι ήταν ένα νέο που το περίμενε κανένας. Δεν μπορούσα να πιστέψουμε ποτέ ότι δεν θα υπάρχει αύριο, ας πούμε, η ΕΡΤ 1 για εμάς που έχουμε μεγαλώσει έτσι, με την ΕΡΤ 1 και ιδιαίτερα για εμάς τους ανθρώπους του αθλητισμού. Η ΕΡΤ 1 είναι ένα κανάλι που όλα αυτά τα χρόνια έστηκε κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, και μόνο του ποδοσφαίρου θα έλεγα, αλλά όχι όλα τα παγκόσμια γεγονότα που υπάρχει, Ολυμπιάδες, Ευρωπαϊκά. Και ο κόσμος έρχεται, αγκαλιάζει και θέλει να δει αθλητικά γεγονότα και η ΕΡΤ 1 τα κοντά στα. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα αθλήματα, Αντώνη Νικοπολίδη, είναι η ΕΡΤ εδώ. Και επίσης έλεγα, και με συγχωρείς, έλεγα ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός που λειτουργεί μέχρι αυτή την ώρα και δεν ξέρω πόση ώρα θα μας βλέπετε στους δέκτες σας, εάν υπάρχει πομπός και μας δείχνει. Η ΕΡΤ έχει διεθνείς υποχρεώσεις με συμβόλαια για όλο το καλοκαίρι και από τη νέα σεζόν σε διάφορα αθλήματα, μεταδόσεις που κάνουμε στο αθλητικό τμήμα που δεν έχουν σταματήσει πουθενά και στο ποδόσφαιρο βεβαίως ξέρεις πολύ καλύτερα. Αυτό εννοώ ότι είναι πάντα κοντά σε μεγάλα γεγονότα και υπάρχει μόνο ποδοσφαιρικά. Σε οποιαδήποτε γεγονότα που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι κάτι πραγματικά που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ΕΡΤ αύριο. Σίγουρα αν κάτι δεν πάει καλά μπορεί να γίνει μια εξυγίαση, μια νέα προσπάθεια αλλά, που θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά ποτέ δεν πιστεύουμε ότι θα πάρουν τόσο δραστικά μέτρα. Γιατί πρόκειται για δραστικό μέτρο και νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά είναι και οι οικογένειες οι οποίες κάνουν πλέον τη δουλειά τους και δεν είναι και οι εποχές που ο καθένας βρίσκει εύκολα δουλειά. Έτσι. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας που όλοι πρέπει να λαμβάνουμε απόψη όταν πρέπει να πάρουμε μια τέτοια. Είναι απόφαση. Η μοίρα που έχουμε. Είμαι και πάντα υπέρ στο να βελτιώνεις τα πράγματα, να τα κάνεις καλύτερα μέσα σε μια συλλογική προσπάθεια. Είμαι κατά των μέτρων, των άμεσων μέτρων, δηλαδή. Χέρι πονά, χέρι κόβω. Αυτό νομίζω ξέρετε, είναι λίγο. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, κύριε Νικοπολίδη, ότι αν οι δικές μας 2.660 απολύσεις βοηθούσαν τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους να λύσουν το πρόβλημά τους, πολύ ευχαρίστως να θυσιάζαμε τη δική μας οικογενειακή, τι να πω, ας πούμε, επιβίωση για να λυθεί το πρόβλημα. Δυστυχώς, εμείς θα προστεθούμε στις χιλιάδες, τα εκατομμύρια αυτά των ανέργων. Όχι για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, αλλά για να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Γιατί ζητούσαν, και να το θυμίσουμε αυτό, 2.500 άτομα η Τρόικα μέχρι τέλος Ιουνίου σε απολύσεις και άλλες 11.000 για το 2014, έτσι. Τι ζητάνε. Λοιπόν, για να δούμε πότε θα τελειώσει αυτός ο κατάλογος. Νομίζω το βασικό είναι, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το κράτος, πέρα ότι δεν νοείται, πιστεύω, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα να μην υπάρχει κρατική τηλεόραση, κρατική ενημέρωση. Γενικότερα, δεν το ξέρω σε ένα κράτος να μην υπάρχει. Ναι, δεν το ξέρουμε κι εμείς. Είναι αλήθεια, κύριε Νικοπολίδη. Δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς. Πιστεύω ότι θα μπορούσε, πρωτού φτάσουμε εδώ, να έχει γίνει μια πραγματικά σοβαρή προσπάθεια ώστε να εξυγειαστεί και να φτάσει η ΕΡΤ να είναι το ίδιο ανταγωνιστική όπως όλα τα κανάλια. Είμαι αντίθετος, ξαναλέω. Πάντα είμαι αντίθετος σε τέτοια μέτρα πολύ βάρβαρα, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει όχι μόνο με την ενημέρωση, έχει να κάνει και με πολλές οικογένειες, οι οποίες, ξαναπαναλαμβάνω, τέτοιες εποχές στον τομέα των οποίων εργάζεται και δουλεύει, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν δουλειές. Λοιπόν, να τα λαμβάνουμε υπόψη μας, πιστεύω. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ να καλή δύναμη σε όλους εσάς και ελπίζω. Έστω και τελευταία στιγμή να πεταλέψει λίγο η λογική και να υπάρχει κάτι καλύτερο, μια διαφορετική ιδέα, ναι, μια διαφορετική προσέγγιση. Το ζητάμε χρόνια αυτό. Τι θέλουμε, τι κρατική τηλεόραση θέλουμε και ραδιόφωνο. Ναι. Μιλάτε πολύ σωστά. Το ζητάμε όλοι και πρώτα απ' όλους οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, πάμε πάλι στο Διονύση.